Είναι αυτό. Πήγα, το δοκίμασα, ήρθε και το δεύτερο, έπεσε και κάποιο κινητό εκεί πέρα, το Ukitel, το K10 πρέπει να ήταν, το γαμώ το κέρατό μου. Ελπίζω να μην έσπασε εκεί πέρα το πάτωμα, γιατί αυτό δεν νομίζω να πάει επαφή τίποτα. Και πάρτο. Και αυτό που έπεσε τώρα ήταν το Supreme το κολοπίστολο, εντάξει, γι' αυτό χαίστηκα. Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα mini unboxing. Από ό,τι βλέπεις μπροστά μου, έχω αυτά τα τρία δέματα που αυτά τα δύο πρέπει να είναι από ένα πράγμα, ενώ αυτό έτσι όπως το ψηλάφισα λίγο πρέπει να έχει διάφορα μέσα. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό που έχει διάφορες μαλακιούλες, να δούμε αν έχει τίποτα μέσα που αξίζει και μπορούμε να πούμε και 3-4 πραγματάκια παραπάνω. Λοιπόν, το ανοίγουμε εδώ πέρα σιγά σιγά και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Άλλη μια baby κάμερα πρώτα, τα unicorn tag gaps και θα δούμε και άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το iBaby Care Monitor Me 2+. Smart Baby Monitor You've Bound to Love. Λοιπόν, είχα φέρει και άλλα διάφορα τέτοια baby monitors και είχαμε κάνει και ένα συγκριτικό από το Banggood. Είδα ότι μετά από αρκετό καιρό έφερε και το Gearbest, οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα κάτι πιο εξελιγμένο, έτσι όπως έλεγε. Τι βλέπεις εδώ πέρα, iBaby Care Monitor Me 2S+, Smart Baby Monitor You're Bound to Love, και σου λέει εδώ πέρα 1080p Full HD ανάλυση. Μετράει την θερμοκρασία και την υγρασία και σου στέλνει και ειδοποιήσεις. Έχει, λέει, απεριόριστα ανανουρίσματα, καταγράφει βίντεο και είναι wireless 2,4 GHz. Okay, μια χαρά. Τι σου λέει εδώ πέρα, ότι το συνδέει σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα σκανάροντας το app, σου λέει ότι μπορείς να προσθέτεις. Α, αυτή είναι η καλή μαγιά. Οι περισσότεροι από εσάς που έχετε Xiaomi IP κάμερες ξέρετε πώς πάει. Άμα έχει κι άλλο το Mi Home, μπορείς να του δώσεις εσύ μια έγκριση και να μπει να βλέπει ή να χειρίζεται κάποια συσκευή σου. Αυτό εδώ πέρα λέει ότι μέσα από αυτή την εφαρμογή, άμα την έχει κι άλλο, μπορείς να του δώσεις άδεια για να βλέπουν το παιδί σου. Τώρα αυτό θα γίνει με μια IP, θα γίνει με άμα έχεις την εφαρμογή με κάποιο account να συνδεθείς. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουμε όταν θα έρθει η ώρα του review. Σου λέει ότι έχει δύο ηχεία πολύ καλή ποιότητα για να μπορείς να μιλάς στο μωρό σου άμα είσαι στο γραφείο, ξέρω εγώ, και θες να το δεις. Σου λέει ότι έχει motion and sound notification. Δηλαδή, άμα κουνηθεί κάτι, άμα ακούσει κάτι, θα στείλει ειδοποίηση. Μας λέει ότι μπορείς να καταγράψεις αλλά και να μοιραστείς Full HD βίντεο. Δηλαδή, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Κάνει το μωρό σου κάτι, ξερνάει ή κατουράει εσένα την ώρα που αλλάζεις. Τι κάνεις εκεί πέρα και θες να το μοιραστείς αυτό και να κάτσεις να γελάσεις. Μπορείς να το στείλεις στη μάνα σου που είναι σε μια άλλη περιοχή με κάποιον τρόπο. Τώρα στο review αυτά. Μετά λέει ότι παίζει χαλαρωτική μουσική για το μωρό σου. Δεν ξέρω αν έχει και white noise, ξέρεις αυτό που κάνει ήχους της βροχής και τέτοια για να το ηρεμεί. Και προαιρετικά μπορείς να τα αποθηκεύσεις στο cloud, δηλαδή σε ένα μέρος στο ίντερνετ, όπου μπορούν να πάρουν άλλοι άμα δώσεις έγκριση τα αρχεία αυτά. Ό,τι έχει σχέση με το cloud, όχι, δεν το έχω και τόση εμπιστοσύνη, ειδικά για τέτοια θέματα μωρού. Οπότε είναι αυτό. Μετά σου λέει εδώ πέρα λίγο, ναι, οκ, okay, έχει εδώ πέρα πέσει τη μουσικούλα, ωραία και καλά. Baby monitor είναι. Και τι γράφει εδώ η ταινία, κάτσε να δούμε αν είναι από καμία γνωστή εταιρεία. iBaby, όχι, είναι τη ίδια εδώ πέρα. Οπότε μία κάμερα για τα μωρά. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αυτό που μπορώ να κάνω τώρα βέβαια είναι να το ανοίξω λίγο, να δούμε πώς φαίνεται τουλάχιστον εμφανισιακά και με τι έρχεται. Αλλά παιδιά, σε τέτοια είδη θέλει review. Οκ, okay, μπορεί να γυρίσεις και να μου πεις τώρα, ρε φίλε, ένα baby monitor είναι, ξέρω εγώ, μια IP κάμερα, αφού δεν έρχεται και με ξεχωριστή οθόνη, είναι μια IP κάμερα που μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, μια Xiaomi, μια οτιδήποτε. Ναι, είχα δείξει και κάποια τη Sesca, μου φαίνεται, τη Penguin. Όπα, αυτό είναι. Έλα ρε φίλε, αυτό είναι τουλάχιστον designato, ωραίο. Και πώς στέκεται, στέκεται όρθιο. Λοιπόν, από την πίσω μεριά έχει αυτή εδώ την υποδοχή που παίρνει μία USB και έχει το reset του κουμπί λογικά. Από την πάνω μεριά είναι εδώ πέρα το καλώδιο της τροφοδοσίας και έχει ένα μικρό ενδεικτικό λεντάκι. Οπότε αυτό εδώ πέρα το ξανακλίνουμε, το βάζουμε στη θέση του. Τώρα αυτό το USB από πίσω είναι για να βάλεις κάποιο φλασάκι να αποθηκεύεις το footage, μάλλον. Και πώς στέκεται αυτό το πράγμα, έρχεται σε βάση. Ναι, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τουλάχιστον έρχεται σε βάση, γιατί αυτό μόνο του δεν κάνει τίποτα. Βγάζουμε το πάνω το καπάκι, βγάζουμε και από κάτω. Ρε φίλε, έχει πολύ πράγμα αυτό μέσα. Για να δούμε εδώ. Παιδιά, τώρα πιο αναλυτικά για τις τεχνολογίες που υπάρχουν πίσω από τα baby monitors, τέλος πάντων και όλα αυτά, πηγαίνετε στο βίντεο εκείνο που σας είχα κάνει το συγκριτικό. Γιατί εκεί πέρα σας έλεγα περισσότερα και για τις συχνότητες και για την ακτινοβολία που εκπέμπει το καθένα και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι η βάση του που έρχεται και εφαρμόζει τώρα. Απλά το βάζεις κάτω και το βιδώνεις και εδώ. Ωραία, φίλε, μανούρα μου φαίνεται. Και τι άλλο έχει εδώ μέσα, κάτσε να δω. Ναι, βασούλες, παραβασούλες. Ναι, με κούρασε αυτό όμως. Πρέπει να το δούμε αυτό στο review. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να το βάλεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία απολύτως όρεξη, γιατί αυτό είναι το unboxing και όχι το review. Τώρα πώς θα τα βάλω όλα αυτά τα πράγματα πάλι εδώ στη θέση τους, ένας θεός ξέρει. Έλα, σπρώχτω εδώ. Ωραία είναι μέσα από τη συσκευασία. Έχει και μαλακά σουγκαράκια εδώ πέρα για να μην γρατζουνιστούν, να μην σου χαλάσει το εφέ. Αλλά όχι, αυτή την ώρα ήθελα να δω άμα είναι κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο. Αλλά δεν είναι από ό,τι φαίνεται και πρέπει να φτιάχνεις εσύ τη βάση και να κάνεις ιστορίες. Μπορεί να γκρινιάζω, αλλά το καλό τουλάχιστον είναι επειδή είχε κάποια extra mounts, μπορείς να το βάλεις πολύ εύκολα και σε ένα τοίχο ή πάνω στη κούνια τέλος πάντων. Δεν είναι ανάγκη να το βάλεις, να το στερώσεις απλά σε ένα τραπεζάκι που μπορεί να μην βολεύει πάντα. Οπότε χρήσιμο ότι υπάρχει, εμένα με ψιλοξενερώνει αυτό, αλλά ok, τα ξαναβάζω μέσα στη συσκευασία και πάμε να δούμε τι άλλα πραγματάκια έχουν έρθει. Λοιπόν, οπότε το κλείνουμε αυτό. Δεν νομίζω να το βάλω σωστά, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Και αφήνω αυτό εδώ στην άκρη. Ένα baby monitor. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα.
Ένα ρολόι με το νερό είναι. Λοιπόν, δίπλα μου εδώ πέρα, enjoy the music function. Ναι, αλλάζει με το ρυθμό και ναι, ξυπνητήρι. Είναι της μάρκας Yukai, είναι Music Star Sky Calendar. Είναι και ημερολόγιο το συγκεκριμένο. Και τι είναι αυτό? Από ό,τι φαίνεται είναι ένα ραδιοφωνάκι ξυπνητήρι που έχει και κάποια φωτάκια από πάνω για να κάνουν κάποια εφεδάκια. Λοιπόν, τι σου λέει? Σου γράφει εδώ πέρα Perpetual Calendar Time, Date and Week. Ναι, ώρα και εβδομάδα. Είναι θερμόμετρο. Αλλάζει μέσα από το 12ωρο και 24ωρο. Έχει πολλές συγχορδίες και natural sounds. Οπότε μήπως είναι αυτό για white noise και γι' αυτό μου το προτείνει εδώ στο Σύμβουλο Αγορών. Μπορεί. Έχει snooze εδώ πέρα κανονικά σαν ξυπνητήρι. Ναι, μπορείς να βάζεις μουσική με το ξυπνητήρι ωραία και καλά. Και dynamic projection of color is starlight. Οπότε μήπως είναι κάποιο γκατζετάκι για μωρό και αυτό. Δηλαδή, το βάζεις αυτό στο δωμάτιο του παιδιού και εσύ άμα το έχεις το παιδί σε πρόγραμμα, δηλαδή ξέρεις ότι πρέπει να πίνει το γάλα του 8 η ώρα. Μετά ας κοιμηθεί, ας κάνει ό,τι θέλει. Μετά 10 η ώρα πρέπει να ξαναπεί το γάλα του και πάει λέγοντας. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το πραγματάκι. Και ναι, σε design τουλάχιστον δεν είναι καλύτερα σε δωμάτιο παιδιού παρά να το βάλω εγώ στο κομμωτίνο μου κοτζάμα ντράχαλο. Οπότε, από τη στιγμή που μας λέει ότι έχει. Τι μπαταρίες παίρνει το Max, κάτσε να δούμε λίγο. 3αα παίρνει. Ναι, 3αα, τις λεπτές τις μπαταρίες παίρνει. Από τη στιγμή που έχει και τα white noises, δηλαδή μπορεί να το ξυπνάς έτσι ή να το βάζεις για να κοιμηθεί και μετά έχει το ξυπνητηράκι και το ξυπνάει ομαλά και με φωτάκια από πάνω και ιστορίες. Άλλο ένα γκατζετάκι για παιδικό δωμάτιο, έχω γεμίσει με τέτοια. Οπότε, κάτσε να το βάλω εδώ πέρα στην άκρη και θα το δούμε αναλυτικά. Αυτό τώρα, επειδή είναι. Τώρα είναι περίεργο είδος αυτό, ρε φίλε. Μπορείς να το πεις και φωτιστικό, μπορείς να το πεις και ξυπνητήρι, μπορείς να το πεις όμως και γκατζετάκι για δωμάτιο παιδιού. Δεν ξέρω, ετοιμάζω ένα special επεισόδιο με διάφορα φωτιστικά που έχω, να το βάλω αυτό μέσα. Θα δούμε, άμα αξίζει και άμα είναι ωραίο, γιατί ξέρω πάρα πολλούς που πάνε και βάζουν τα παιδιά κάτω από τους απαρφητήρες, ρε φίλε, για white noise και φρικάρω εγώ με κάτι τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε το Rose Gold μπρασελεδάκι για το Mi Band 2. Στο προηγούμενο Mega Unboxing σας είχα πει ότι η μάνα μου έχασε το Mi Band 2 με το μπρασελέτο χρυσό που είχαμε βάλει. Δεν ξέρει που το έχει βάλει, κάπου το έχει παρατήσει, μετά το έχει παρατήσει και στην παραλία, το έχουμε χάσει. Οπότε πήγα και τη πήρα άλλο ένα Mi Band 2 και έπρεπε αναγκαστικά να πάρω και το καινούριο το μπρασελέ. Αυτά εδώ τα μπρασελεδάκια είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. Δηλαδή και εγώ στη μάνα μου όταν το πήρα και τη το έβαλα εδώ πέρα και τη το έδωσα, είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Και ναι, είναι πολύ όμορφο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τέτοιες. Υπάρχει με πιο λεπτό μπρασελέ, υπάρχει πιο χοντρό. Είναι ανάλογο το γούστο, εντάξει. Αυτό το Rose Gold πάντως και πολλοί από εσάς που ξέρω ότι πήρατε για την κοπέλα σας, τα έχετε κολοφαριστηθεί και γούσταρε. Γιατί είναι άλλο τώρα να έχεις ένα μαύρο λουράκι πλαστικό που είναι πιο αθλητικό, πιο αγορίστικο, και άλλο να έχεις τώρα αυτό εδώ πέρα το ωραίο το μπρασελεδάκι που μπορείς να βάλεις στο Mi Band 2 και να είναι σαν ένα κόσμημα slash ρολόι. Και δεν είναι πολύ ώρα στο μάτι. Οπότε, άμα να κάνεις δώρο ένα Mi Band 2 σε γκομενάκι ή στη μάνα σου ή το τι είναι σήμερα, πρέπει να είναι. Ναι, πέρασε η ώρα, είναι 3 ώρα το βράδυ, είναι και η μέρα της γυναίκας. Άμα θες να κάνεις ένα δωράκι, βάλε και ένα μπρασελεδάκι με στην παραγγελία και κάτω ωραίο πακετάκι. Οπότε το βάζω και αυτό εκεί στην άκρη. Λοιπόν, και πρέπει να έχω πάρει άλλο ένα. Ναι, αυτό είναι το Milanese το μπρασελεδάκι για καλά, που είναι και αυτό rose gold. Κάτσε να δούμε λίγο τις διαφορές. Ωραία. Και βλέπεις τώρα, ενώ το προηγούμενο είχε αυτά εδώ, αυτό είναι εδώ το μπρασελέ τον ωραίο. Αυτό είναι με λεπτότερη πλέξη τέλος πάντων. Και από την πάνω μεριά αυτό είναι μαγνητικό. Έλα ρε φίλε. Και είναι καλό μαγνητάκι, δεν είναι κανένα της πλάκας. Βλέπεις εδώ πέρα ότι δεν είναι καλά. Έλα, ωραίο και αυτό, αλλά γενικά ότι είναι με μαγνητάκι, εγώ το ψιλοφοβάμαι. Γιατί πες κάποιο να το κοπανίσεις, αλλά. Όχι, το συγκεκριμένο τουλάχιστον φαίνεται πολύ δυνατό. Ωραία, καλή φάση και αυτή. Άλλο ένα ωραίο μπρασελεδάκι για το Mi Band 2. Και το αφήνω και αυτό εδώ στην άκρη. Κάτσε να το πας και έχω κι άλλο. Όχι, και από ό,τι φαίνεται από τα μπρασελεδάκια του Mi Band 2 έχουμε τελειώσει. Τι είναι αυτό ο διάολος τώρα. Ναι, οκ. Επιαγωνίδα είναι, επιγονατίδα είναι. Τι είναι αυτή. Α, όχι, εντάξει. Λοιπόν, σε ένα σύμβουλο αγορών του Φεβρουαρίου, μου φαίνεται, μου είχατε ζητήσει κάποιες θήκες για παγάκια. Και σας είχα πει ότι. Ρε μαλάκια, σοβαρευτείτε λίγο, τι μου ζητάτε. Αλλά το συγκεκριμένο, επειδή βρίσκομαι και στην Κρήτη, σίγουρα θα κάνει θράψη στο χωριό. Και τι είναι αυτά, είναι θήκες σιλικόνης που φτιάνεις παγάκια και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα είναι σε σχήμα όπλου. Οπότε, άμα πας να πιεις τα ρακάκια σου σε ένα καφενείο στην Κρήτη και σου δώσουν παγάκια, μάλλον θα τους το έχω δώσει εγώ. Οπότε, αυτό είναι σε σχήμα όπλου, το βλέπεις εδώ πέρα. Σιλικονένια βάση είναι, δεν είναι τίποτα. Παγάκια. Πας και τα βάζεις μέσα και μετά ρίξεις κάνεις ένα κλακ και σου βγαίνει αυτό εδώ πέρα το ωραίο το πιστολάκι που μάλιστα έχει και τη λεπτομέρεια εδώ πέρα για τη σκανδάλη. Ωραία φάση, φίλε, και βγάζεις κατευθείαν 6 παγάκια εδώ πέρα σαν πιστολάκια. Και μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι για τις σφαίρες. Λοιπόν, μετά τι έχουμε εδώ πέρα, αυτό είναι, δεν είναι σιλικονένιο. Ωραία, φίλε, έκανα βλακεία ή έτσι είναι. Όχι, έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι πολύ πιο ζωρικό. Α, έχει από εδώ κλειψάκια. Ωραίος, πάλι καλά που δεν το έσπασα. Και αυτό εδώ είναι για τις σφαίρες. Ναι, εδώ πέρα χρειάζεται περισσότερη διαδικασία. Δεν είναι απλά σιλικόνι, βάζω νερό, το κουμπάω και τέτοιο. Εδώ πέρα θα πρέπει να το γεμίσεις με νερό. Μετά θα το καπακώσεις και από εδώ και από εδώ. Αυτό το έσπασα. Όχι, μια χαρά. Κούμπος, απλά δεν έκανε κλακ. Και από εδώ. Και όταν θα έρθει η ώρα να βγάλεις το πάγο,
το κοπανάς, το ανοίγεις και σου βγάζει τις σφαίρες. Οπότε, παγάκια, έρχεται το καλοκαίρι τώρα και η άνοιξη. Οπότε, ναι, οκ, okay, προετοιμαστείτε από τώρα για τις διακοπές. Λοιπόν, μετά τι έχουμε, άλλο ένα τηγανάκι, ρε φίλε. Λοιπόν, μετά από ό,τι βλέπεις, υπάρχει άλλο ένα λουράκι για το Mi Band 2 εδώ πέρα πάλι με μαγνητικό κλειψάκι. Για να δω, μήπως ήταν τυχαίο αυτό ότι ήταν δυνατό μαγνήτη και στα άλλα δεν βάζαν τόσο καλό. Όχι, φίλε, και σε αυτό μια χαρά είναι. Έλα ρε φίλε, ωραίο, ωραίο λουράκι αυτό και δεν είχα φέρει τέτοιο στυλ και μου φαίνεται ότι θα το προτιμήσω. Ότι θα το προτιμήσω, θα δώσω αυτό στη μάνα μου. Λοιπόν, οπότε το βάζω και αυτό εδώ στην άκρη. Κάτσε να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε το Unicorn Mag. Λοιπόν, είχατε δει σε προηγούμενα Mega Unboxings ότι είχα προσπαθήσει να πάρω κάποιες κούπες με μονόκερο και μου ήρθαν όλες σπασμένες. Μάλιστα, είχα ξενερώσει τόσο πολύ γιατί περίμενα να γίνει in stock ξανά ένα set που είχε τρεις κούπες για να τα κάνω δώρο και μόλις μου ήρθανε και το άνοιξα, ήταν όλα θρύψαλο, ρε φίλε. Και το δύσκολο είναι αυτό, ότι επειδή έχει το κέρατο εδώ πέρα τη μαλακία, είναι αυτό κατά τη μεταφορά, σίγουρα θα τη φάει. Τώρα, η κούπα η Game of Thrones που σας έδειξα στο προηγούμενο part ήρθε μια χαρά γιατί ήταν μια απλή κούπα. Άντε, το μόνο που προεξέχει είναι η λαβή του. Εδώ πέρα τώρα, φίλε, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Φαίνεται ότι έχει αφρολέξει, αλλά και τα προηγούμενα ήταν με αφρολέξη, λεπτό βέβαια, αλλά μου ήρθε σπασμένο. Και τώρα ήρθε η ώρα για το αποκαλυπτήριο. Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι. Ναι, ρε πούστη, ναι, ρε φίλε. Να το. Επιτέλους, μία κούπα που μου ήρθε normal. Και βλέπεις εδώ πέρα, δεν θυμίζει τόσο μονόκερο. Chibi Face είναι εδώ πέρα περίεργη. Έχει αυτό εδώ πέρα το κερατάκι. Από την πίσω μεριά είναι εδώ πέρα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ωραία κούπα. Ωραία κούπα, φίλε. Και εντάξει, και χωράει και ποσότητα. Αυτό είναι ότι γενικά με αυτές τις κούπες τις ιδιαίτερες. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι συνήθως το ποντάρουν στην ομορφιά και δεν είναι τόσο πρακτικές. Εντάξει, και αυτή δεν είναι πρακτική, γιατί άμα πας να πιεις έτσι μπορεί, ξέρω εγώ, να σπάσει τα πόδια σου. Αλλά ρε φίλε, όχι. Εντάξει, ωραία, όμορφη. Δεν μπορείς να πεις. Και μάλιστα είναι αυτό, ότι ρίσκαρα εγώ, ο μάγκας, έλεγα, ξέρω εγώ, μου ήρθαν τόσο σπασμένες. Πάμε να δοκιμάσουμε και πήρα και μία δεύτερη. Και πάμε να δούμε και αυτή σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και το ανοίγω από εδώ, το ανοίγω από εκεί. Και ο Θεός βοηθός τώρα. Έλα. Και ναι. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Λέω εγώ ναι, αλλά άμα δεν το τσεκάρω λίγο καλύτερα, δεν γίνεται, ρε φίλε. Και ναι, 2-2. Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να πάρετε ιδιαίτερες κούπες για τα παιδάκια σας, για τις κοπέλες σας, για οτιδήποτε, έτσι, για να έχετε κάτι όμορφο στο σπίτι διακοσμητικό, αυτές τις κούπες τις προτείνω γιατί έχουν πολύ καλή συσκευασία. Οι άλλες κούπες μονόκερου που είχα πάρει, που άλλαζαν και με τη θερμοκρασία χρώματα εκεί και γινόταν η ουρά πιο πολύχρωμη, όχι, φίλε, μου ήρθαν όλες σπασμένες. Μου ήρθαν όλες σπασμένες και είδες, πήρα και την τριάδα, είχα πάρει και μία μόνη της, κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα. Αυτές τουλάχιστον ήταν καλά συσκευασμένες, έχουν και αυτό εδώ πέρα το κομματάκι, αλλά είναι σκληρό, οπότε worth. Τα αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Και από ό,τι κατάλαβες, αφού λείπει μία, η μία ήδη καβατζώθηκε για να τη δουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, στο προηγούμενο πάρτι είχα φέρει τηγανάκια, τώρα έκλεισε το σετ με το τελευταίο τηγανάκι της παρέας. Επειδή με ρωτήσατε, αυτά τα τηγανάκια πρώτα απ' όλα, σας το είπα και στο προηγούμενο πάρτι νομίζω. Α, κάτσε ρε, αυτό είχε και καποτά. Έλα ρε, τι μαγιά είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ τα πήρα πιο πολύ για την υπαγωγική αιστεία, αλλά είναι αυτά εδώ πέρα που δείχνουν στο τηλεμάρκετινγκ, εντάξει, γιατί μου λέγατε, α, τι πήρες τηγάνια. Λοιπόν, αυτά είναι η ίδια φάση με αυτά που πουλάνε στο τηλεμάρκετινγκ, με την επίστρωση από μετεωρίτη που το γυρνάς και εκεί στο πλαστικό και δεν παθαίνει τίποτα. Αυτό το συγκεκριμένο τηγάνι σε σχέση με τα προηγούμενα που είχα φέρει έχει και πιο βαριά λαβή, αλλά είναι αυτό, ότι είναι μικρό. Είναι για δύο αυγουλάκια, είναι για να βάλεις όπως δείχνουν στο τηλεμάρκετινγκ 3x3 πλαστικά. Οπότε κομπλέ. Άλλο ένα απλό τηγανάκι. Γι' αυτό δεν έχω να σου πω τίποτα, θα το βάλω στην άκρη και άμα μου βγει καλό θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, μετά τι έχουμε εδώ πέρα, θα ανοίξω τελευταίο αυτό εδώ πέρα το θεματάκι. Έχω εδώ πέρα κάτι που λέει Τόντο. Και είναι silver και made in China. Πού αλλού θα ήταν φτιαγμένο αυτό. Και τι είναι το Τόντο, αυτό εδώ το πραγματάκι. Και μόλις ανοίξω αυτό εδώ το πραγματάκι, τι έχει μέσα. Έχει αυτά εδώ τα σετάκια. Και τώρα σε αυτό το σημείο μπορεί να γυρίσει και να μου πει: κάτσε ρε Σωτήρη, τι είναι εδώ, είσαι και το τεχνίτη, τι είναι αυτές τις μαλακίες. Αυτά εδώ τα βλέπω συνήθως όταν πάω να φτιάξω καμιά κουφάλα στον οδοντίατρο. Άκου να δεις. Αυτά εδώ πέρα τα ζαχαρώνω καιρό. Έλεγα να τα φέρω, να μην τα φέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ξαναέσχεσαν τα κολοβιντεάκια εκείνα τα συγκεκριμένα που είναι μια τύπησα στην Αμερική, μια δεν ξέρω τι είναι, Φιλιππινέζα είναι, από τη Χαβάη είναι, Ιαπωνέζα είναι. Τέλος πάντων είναι η Dr. Pimple, κάτι τέτοιο και την είδα και στο Good Mythical Morning τώρα τις προάλλες που κάνανε ένα challenge. Οπότε μου ξαναήρθε γιατί τα είχα δει αυτά τα σετάκια και τα είχα γουστάρει. Τι είναι τα συγκεκριμένα, είναι κάποια σετάκια που χρησιμοποιούν οι δερματολόγοι για να σκάνε σπυράκια. Ή για να βγάζουν, ξέρω εγώ, blackheads, το μαύρο το σμίγμα τέλος πάντων που είναι στη μύτη σου, ή κάποιο σπυράκι για να το βγάλουν για να μην πας εσύ με τα βρωμονύχια σου τώρα και πας και κάνεις έτσι και το μολύνεις περισσότερο και το κάνεις κατά. Αυτά εδώ πέρα είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, έχεις ένα μεγάλο σπυράκι, μια κίστη ή οτιδήποτε, έρχεσαι εδώ, το ζουλάς με αυτό εδώ πέρα το πράγμα που ασκεί πίεση περιμετρικά και πετάγεται το σπυράκι. Λοιπόν τώρα, αυτή εκεί πέρα τα πουλάει και όλα αυτά τα σετάκια. Δεν είναι ότι είναι ειδικά σχεδιασμένα μόνο για δερματολόγους, αλλά καλύτερα και ακόμα και αν τα πήρα εγώ, αυτά εδώ πέρα να τα χρησιμοποιείς υπό επίβλεψη δερματολόγου, να σου δείξει τέλος πάντων πώς κάνεις κάτι άμα θες κάνεις μόνος σου και όχι τώρα να πηγαίνεις να κάνεις εσύ μόνος σου ολόκληρες ιστορίες. Γιατί ακόμα και σε αυτά τα βιντεάκια που τα βλέπεις εσύ εύκολα και
είναι η τύπησα εκεί πέρα, η δερματολόγος που έχει το σπουδάσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι α, κοίτα, σκάει τα σπυράκια, ωραία και καλά, αλλά μετά γίνεται και ο καθαρισμός. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται κεράματα. Οπότε ναι, εγώ το πήρα για να σκάω, ξέρω, τα μαύρα τα σμήματα από τη μύτη μου ή να σκάω κανένα σπυράκι έτσι με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται. Αλλά αυτό είναι ένα ιατρικό εργαλείο, α το πούμε έτσι, και καλύτερα να το χρησιμοποιείς με επίβλεψη κάποιου ειδικού, τέλος πάντων. Ή όχι επίβλεψη, απλά να σου πει δύο-τρία πραγματάκια για το πώς θα το χειριστείς. Και το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι αυτός εδώ ο γερανός. Τι είναι αυτός εδώ ο γερανός? Άμα δεν έβαζε τη μαλακία από πάνω το γκίρπες, θα καταλάβαινες ότι είναι inductive track. Και τι σημαίνει αυτό σωτήρι το inductive? Είναι παγωγικό. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, και η αιστεία που σας έδειξα στο προηγούμενο part. Φτιάχνεται στην Κίνα, δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, δεν υπάρχει μόνο εδώ πέρα τι έχουμε το γερανάκι. Έχουμε και διαφορετικών ειδών μηχανήματα. Έχουμε και τον εξκαφέα, έχουμε και τον άλλον εκεί πέρα που ανοίγει τρύπες, έχουμε και τον κομπρεσέρ, έχουμε διάφορα. Και τι είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι? Αυτό εδώ έχει το στυλό μέσα και όταν το κάνεις αυτό μια διαδρομή, θα την ακολουθεί αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Οπότε για ηλικίες 5 πλάσει, με ξεπρίνει, είπε όχι λιγότερο από των 3 ετών, οπότε ούτε 4, δεν ξέρω. Οπότε κάτσε να το ανοίξω λίγο να καταλάβει περί τίνο πρόκειται και να δούμε τουλάχιστον και το μέγεθο εδώ του φορτηγού. Λοιπόν, σου δίνει αυτόν εδώ το στυλό, που είναι ένα επαγωγικό στυλό, κάτι κάνει κάτι, είναι permanent marker, οπότε μην νομίζω ότι θα το βγάλει απλά με ένα χαρτάκι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και μετά έχουμε εδώ πέρα το φίλο μα. Μα χωρίδεψε, ρε. Ενώ από έξω έδειχνε ότι είναι το τέτοιο το γερανάκι, εδώ πέρα έχει το κομπρεσέρ. Τέλο πάντων και εδώ έχει το κομπρεσέρ, ωραία και καλά. Έχει μπαταρία. Παπάρια έχει. Ναι, μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι? Δεν ξέρω. Και βλέπουμε εδώ πέρα τις οδηγίες. Και τι σου λέει? Πρέπει να είναι παχιά η γραμμή, να μην ξεπερνάει τα 10 χιλιοστά και να μην κάνεις πολύ απότομες γωνίες. Έχει πολύ ρε φίλε. Ολόκληρη διαδικασία είναι αυτό. Οπότε, ερχόμαστε εδώ πέρα. Μας έχει έτοιμο ένα track. Για να δούμε αν θα δουλεύει. Ωραία. Και έρχεται ήδη με ένα χαρτάκι που είναι σχεδιασμένη μια διαδρομή με αυτόν εδώ τον μαρκαδόρο. Λοιπόν, και τελικά θα χρειαστώ το κατσαβιδάκι και τι μου λέει εδώ πέρα. Χρησιμοποιείς ένα μαρκαδόρο, ναι, ωραία και καλά. Το βάζεις στη γραμμή. Όταν τελειώσει η γραμμή, το κλείνεις. Κλείνει το κύκλωμα, ωραία και καλά. Και τι μου λέει εδώ πέρα, άνοιξε το καπάκι, βγάλε τις ιστορίες. Οπότε γι' αυτό το λόγο πήγα και φέρα το wow stick. Με ρωτάτε πάρα πολλές φορές ποιο είναι το κατσαβιδάκι αυτό, Σωτήρι, τι είναι αυτό το κατσαβιδάκι? Είναι το wow stick, παιδιά. Σας το έχω κάνει αναλυτικό review. Και εδώ πέρα η συγκεκριμένη έκδοση είναι αυτή που είναι με την επαγωγική φόρτιση που έρχεται εδώ τη βάση, τη βάζει το micro USB και φορτίζει και έχει τις διάφορες μύτες. Άλλο το WiiWa, άλλο το ένα FS, υπάρχουν διαφορετικές τέτοιες εκδόσεις ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Οπότε εδώ πέρα μας λέει ξεβίδωσε αυτήν εδώ τη βίδα τη Philips, αν με ξέρετε είναι καλά φορτισμένο. Έλα εδώ, βγάλε τις επαφές για να ανοίξει το. Ξεκίνησε. Λοιπόν, σταμάτα, ωραία. Λοιπόν, βγάλαμε τώρα το τσουτσουνάκι που είχε εδώ πέρα, το ξαναβάζουμε το καπάκι μπροστά της καμπίνας, έρχεται με 4 μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες, παιδιά, επειδή σας λέω πολλές φορές ότι α, ωραία, έρχεται με μπαταρίες, ωραία και καλά, δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα φορτισμένες, εντάξει. Μπορεί ρε φίλε να έχουν βρει εκεί πέρα ένα ελαττωματικό μπάτσα, αλλά να σου λέει, κοίτα, δεν θες full φορτίο που θα τις πουλούσαμε ούτως ή άλλως πιο ακριβά. Πάμε να τις βάλουμε εδώ πέρα, να τις πουλήσουμε σε έναν. Άμα είναι και τρεις φορτισμένες και μία φόρτιση, δεν έγινε και κάτι. Οπότε βλέπεις εδώ πέρα ότι έβαλα και τις μπαταρίες, ωραία, έβγαλα την ασφάλεια. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να το ακουμπήσω εδώ πέρα στο χαρτί που είναι ήδη σχεδιασμένη η διαδρομή. Κάτσε να βγάλω στην άκρη τις πολλές παπαριές εδώ πέρα που έχω εδώ. Ωραία, και λογικά τώρα αυτό εδώ, βλέπεις αυτό εδώ πέρα απλά γυρνάει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό εδώ πέρα μόλις το ακουμπήσω, επειδή έχει αυτό εδώ πέρα την ιστορία, θα ακολουθήσει τη γραμμή. Την ακολουθεί, ρε. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα ξέρει τι έγινε. Πάει, επειδή ήταν η σακούλα στην άκρη, πήγε να προχωρήσει και όπως το έσπρωχνε το χαρτί, το χάνε, αλλά. Δουλεύει, ρε, φίλε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό ξέρω επειδή θα χαθεί τώρα σε αυτό το βίντεο, θα κάνω ένα αναλυτικό βίντεο δικό του. Αλλά όχι, δούλεψε. Δούλεψε και μάλιστα το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν τρομακτικά φτηνό, ήταν 3 ευρώ. Και έλεγα, ρε, φίλε, δεν θα δουλεύει καν. Θα είναι καμιά μουφιά τελείως. Αλλά από ό,τι βλέπει εδώ πέρα δίνει πόνο, συνεχίζει. Ναι, όχι, γάμισε. Γάμισε φίλε και άμα είναι να το κάνεις δωράκι από μένα φουλ. Δηλαδή κάποιο παιδάκι εκεί άμα του πάρεις και μεγάλο χαρτί. Ωρε φίλε, εδώ κοίτα, αυτό είναι μια κόλλα α4, οκ. Okay? Άμα πας και του πάρεις κανένα μεγάλο χαρτόνι και του φτιάνεις το πάτωμα ολόκληρο με αυτό, του ξετυλίγεις κανένα ρολό και αρχίζεις και σχεδιάζεις εκεί διαδρομές στο παιδάκι και πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Όχι, είναι πολύ ωραία φάση. Και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα δουλεύει κανονικά. Έχει εδώ πέρα κάτω τους αισθητήρες, ψάχνει αριστερά-δεξιά που είναι η γραμμή και μόλις πάει να ξεφύγει ξαναμένει μέσα στα όρια. Είναι με φωτοκύτταρο, δεν ξέρω τι κατά είναι. Οπότε worth. Όχι φίλε, και ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Και μη σου πω ότι θα κάνω ξεχωριστό post, τέλος πάντων τώρα θα το βγάλω μια φωτογραφία στο Instagram και θα σου πω τσιμπήστε το χθες. Οπότε πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Γενικά μην ξεχάσουμε μαλακιούλες, κάθομαι και ενθουσιάζομαι κι εγώ και κάνω σαν παιδάκι. Δηλαδή είδες εδώ πέρα ήρθαν γκατζετάκια ωραία και καλά, αλλά αυτό το γούσταρα πολύ περισσότερο. Είναι αυτό ρε φίλε, ότι είναι αυτά τα έξυπνα τα γκατζετάκια, τα χαζομαλακίες, αυτά που δεν είχες εσύ μικρός. Σου κάνουνε τώρα τρομερή εντύπωση και λες άρε φίλε, σε λάθος εποχή μεγάλωσα. Λοιπόν, άλλο ένα παρσελδάκι ίδιο εδώ πέρα. Πόσα. Κάναν μαλακίες με 6. Είχα παραγγείλει 2 με τέτοιο.
Είναι αυτά, ρε φίλε. Τώρα είναι, πρέπει να τρέχω πάλι να κάνω refunds. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, μπρασελεδάκι. Okay. Είχα παραγγείλει δύο τέτοια και δύο τέτοια. Και αυτοί μπερδευτήκανε και μου βάλανε δύο-τρία μαγνητικά. Okay. Παιδιά, ξέρετε, τέτοια λάθη γίνονται ακόμα και σε μένα, ακόμα και σε εσά. Δεν είμαι εγώ κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Α, για να μην μου κάνουν μαλακίες. Και εμένα, από ό,τι έχετε δει πάρα πολλές φορές, μου έρχονται σπασμένα πράγματα, μου έρχονται με συσκευασίες κουκουρούκου. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, που είχαμε πάρει από τον Banggood, το θυμάστε. Εμένα, εκείνο το αντίστοιχο μου είχε έρθει σπασμένο. Κατευθείαν από το εργοστάσιο, πρόσεξε, δεν ήταν θέμα της εταιρείας εκείνη τη στιγμή, αλλά εμένα, αυτό το πέρα που ήταν μπροστά με καθρέφτη, ωραία, ήρθε σπασμένο από το εργοστάσιο. Όπως μου ήρθε σπασμένο και από το εργοστάσιο, αυτό εκεί πέρα το πραγματάκι που πήγες και έβαζες τα... Ήταν το modular, το φορτιστάκι τέλος πάντων. Μου στείλανε το ανταλλακτικό, το Banggood τουλάχιστον σε θέματα εγγύησης είναι πολύ μπροστά και δεν σου έχει πολλά μαμού. Αλλά ρε φίλε, σε μερικές περιπτώσεις βλέπεις ότι δεν είναι στα χέρια του καταστήματος, αλλά είναι του προμηθευτή. Δηλαδή, σε ένα σφραγισμένο έτσι ωραίο κλειστό κουτάκι, άμα και αυτό το ανοίξω και έχει σπασμένη οθόνη. Πώς φταίει το GearBest από τη στιγμή που είναι συσκευασμένα ωραία και καλά. Και είναι αυτό, παιδιά, πάντα βίντεο unboxing. Πάντα. Δηλαδή, είχα τώρα ένα φίλο του καναλιού και μου λέει: Σωτήρη, ρε φίλε, λέει, πήρα ένα Mi Note 3 τέλος πάντων από τον Banggood. Έχω πάρει χιλιάδες ευρώ πράγματα τέλος πάντων. Έχω αγοράσει από λάπτοπ, από τηλεκατευθυνόμενα, από ιστορίες. Δεν είχα ποτέ θέμα. Πάντα βίντεο unboxing στο κινητό, επειδή και εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, πήγα και το άνοιξα χωρίς βίντεο και μου φάνηκε ότι είναι μεταχειρισμένο, ρε φίλε. Ότι εκεί, ξέρω εγώ, που πήγα να το ανοίξω, είδα κάποια γρατζουνιά από πίσω, φαινόταν δαχτυλιές. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Του λέω: Βίντεο unboxing δεν έχεις, ρε, να σου κάνω κατευθείαν το refund. Μου λέει όχι και δεν την πάτσα και είναι αυτό. Και 100 βίντεο να έχεις τραβήξει, στη μία που δεν θα τραβήξει μπορεί να κάτσει στραβή. Οπότε θέλει τεράστια προσοχή. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, Blue. Λοιπόν, αυτό είναι η μάρκα, η Yasushi. Είναι το ίδιο που είχαμε πάρει από τον Banggood. Δεν θυμάμαι τι μάρκα έγραφε το άλλο, αλλά άμα θυμάστε, αυτό εδώ πέρα που ήταν μπροστά καθρεπτιζέ, και το βλέπεις τώρα δηλαδή, που κάνει μεγάλη αντανάκλαση, στο άλλο μου ήρθε σπασμένο. Ήταν εδώ πέρα ένα κομμάτι σπασμένο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι Bluetooth speaker, είναι ξυπνητήρι, έλα εδώ, Blue εδώ πέρα, ναι, U, αυτή είναι η ένταση, το volume, και φτάνει μέχρι το 30, ok, θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Ωραία, 88% μπαταρία έχει. Εμφανισιακά το είχαμε δει την προηγούμενη φορά και βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει θύρα για υποδοχή TF, micro SD δηλαδή. Φορτίζει με micro USB καλωδιάκι, δεν το κουμπάκι το reset και έχει και aux έξοδο για να πας να βάλεις κάποια πηγή ήχου. Ηχιάκι εδώ πέρα, ωραίο, αυτό είναι για το γραφείο σου πιο πολύ, εντάξει. Είναι και καθρεφτάκι για να βλέπεις τη μούρη σου. Έχει εδώ πέρα κάποιες επιλογές, previous track, next track και τέτοια. Αυτό εδώ που λέει blue δεν ξέρω τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το κουμπί με το κρατάς πατημένο αλλάζει την ένταση. Έχει τρία επίπεδα έντασης. Από πίσω, Bluetooth, μάλλον το mode είναι. Και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, τι έχουμε βρει, το crane έχω βρει, το soundbar, ναι, τη γη τιμή 1 και το V9. Το V9 πρέπει να είναι αυτό. Οπότε συνδεόμαστε να δούμε τι θα γίνει. V9. Σύνδεση και θέλω να δω άμα θα πάρει αυτόματα όλες τις ώρες, την ημερομηνία και αυτά. Ωραία, συνδεθήκαμε. Και τώρα τι κάνουμε, έχει εφαρμογή, έχει κάποιο app. Σίγουρα άμα βάλω τώρα ένα βιντεάκι ας πούμε, μπορεί να παίξει σαν Bluetooth ηχείο. Αλλά ήθελα να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Κάτσε να βάλω ένα δικό μου βίντεο. Ας βάλουμε αυτό το Mercury Threadripper που βγαίνει πρώτο. Γεια παιδιά, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα PC build. Πριν περίπου ένα χρόνο είχα φτιάξει το Chinese PC Project. Εκείνο το project τι ήταν, ουσιαστικά είναι ο υπολογιστής που χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα για να κάνω τα renderings μου, να παίζω τα παιχνιδάκια μου ή να μιλά. Δεν κακό! Δεν κακό, καλά από πάσο είδες ούτως ή άλλως στο intro, δεν έχω κάτι τρελό. Αλλά okay, τώρα την ώρα εδώ πέρα δεν βλέπω να ρυθμίσει αυτόματα, οπότε μήπως χρειάζεται εγώ να κάνω κάποια ρύθμιση. Πρέπει να κατεβάσω κάποιο app. Αυτά με ξενερώνουν λίγο. Κανονικά θα μπορούσε να πάρει τις ρυθμίσεις κατευθείαν. V9 Bluetooth. Και εδώ πέρα μας λέει μετά πώς να ρυθμίσουμε εμείς την ώρα. Τα AM, τα PM. Περίμενα να έχει και FM. Αν έχει ραδιοφωνάκι θα κολοέλεγε. Αλλά εντάξει, μην ζητάμε και πάρα πολλά. Πώς να βάλεις το Bluetooth. OK. Volume down, volume up. Εν τω μεταξύ η ένταση δεν ήταν κάτι τρελό. Και μας γράφει εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά του. Έχει μπαταρία δικιά του 1800 mAh. Μια χαρά. Το ηχιάκι του βγάζει 3W. Η εμβέλεια του Bluetooth είναι μικρότερη των 10 μέτρων. Και Bluetooth version 4.2 και EDR. Οκ, okay, μετά εδώ πέρα με την ώρα, αυτό με ξενέρωσε, πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα, αλλά οκ, okay, ένα απλό Bluetooth speaker slash, τι να το πω για αυτές, ρολόι, καθρεφτάκι, πες το πώς θέλει. Αλλά τώρα για το κομωδίνο για μια κοπέλα ίσως είναι μια καλή επιλογή, δηλαδή και να έχει το καθρεφτάκι της που μπορεί να έχει ένα ξεχωριστό καθρέφτη στο κομωδίνο της, να έχει το Bluetooth ηχείο της άμα θέλει να βάλει καμιά μουσικούλα την ώρα που σιδερώνει ή ξέρω εγώ να βάζει ξυπνητήρι ή οτιδήποτε. Οκ, okay, τώρα παιδιά εντάξει, κόμπο συσκευή είναι, το ότι είναι Bluetooth ηχείο είναι ένα έξτρα ότι μπορείς να βάλεις τραγουδάκια και τέτοια, αλλά γενικά τη γνώμη μου με τα Bluetooth ηχεία το ξέρεις. Ανά είσαι Bluetooth ηχείο, αλλά να είσαι και κάτι χρήσιμο. Και το συγκεκριμένο τουλάχιστον έχει το καθρεφτάκι, εδώ πέρα μπορείς να βλέπεις και την ώρα και τη θερμοκρασία. Οπότε, worth, εξαρτάται τιμή.
τιμή. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα δεν θυμάμαι, έχει πέρασει και πολύ καιρό που τα έχω παραγγείλει. Οπότε πάει ανάλογα με τη τιμή. Άμα είναι γύρω στα 15 ευρώ, από εκεί που θα παίρνει ένα απλό Bluetooth speaker, όχι ότι αυτό είναι με τη τρομερή την ένταση και θα το πάρει έξω. Ναι, ok, μπορεί να πάρει αυτό. Και τώρα, αφού τελειώσαμε με αυτά εδώ τα μικροπράγματα, πάμε να δούμε λίγο τι μεγαλύτερε κούντε. Και αφού τελειώσαμε με τη μικρή σακουλίτσα που είχε διάφορα πραγματάκια που έχω αραδιάσει αριστερά-δεξιά, πάμε να δούμε τι έχουν τώρα αυτέ οι μεγάλε κούντε. Κατσαβάλω στην άκρη το κατσαβιδάκι και πάμε να ξεκινήσουμε με την από πάνω. Κοίτα να δει τώρα. Πολλέ φορέ και εγώ, επειδή βαριέμαι τώρα να ψάχνω το tracking number πάνω σε κάθε χαρτί και να ξέρω από πριν τι έχει, δεν ξέρω τι έχει μέσα, αλλά αυτό που κάνω είναι να πηγαίνω να ψηλαφίζω λίγο να πιάνω κάτι. Οπότε στο προηγούμενο έπιασα το τηγανάκι, οπότε μπορεί να είχα μια ιδέα του τι βάλανε μέσα. Αλλά ξέρει τώρα με τον Gearbest που πάει και αλλάζει κιόλα και συγχωνεύει παραγγελίε και κάνει τέτοια καρδιοζηλίκια. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, ρε φίλε. Οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Και αυτό τι είναι, κάτσε να το ανοίξω από εδώ και φαίνεται ότι είναι δύο πραγματάκια. Είναι τα δύο φίλτρα τα υπόλοιπα που περίμενα από το προηγούμενο Mega Unboxing. Μάλλον. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε εδώ και ερχόμαστε. Και αυτό που βλέπω, ναι, μάλλον αυτά εδώ πέρα είναι και. Εντάξει, και εγώ με πολλές φορές που ξέρω εγώ μου φεύγει το μαχαίρι ή μπορεί να μου πέσει κάτι μυτερό κάτω. Έχω κάνει το τραπέζι σκατά, οπότε μάλλον θα πάω για αλλαγή σε λίγο καιρό. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, δύο κουτάκια. Και αυτά τα κουτάκια τι έχουνε, από πάνω βλέπεις Mi και εδώ πέρα είναι το logo της Mi. Άρα είναι τα φιλτράκια που περίμενα. Λοιπόν, σου έχω πει ότι υπάρχουν πολλά φιλτράκια. Είναι τα MOV που είναι τα antibacterial, είναι τα άλλα που είναι τα με τριπλό φίλτρο ενεργού άνθρακα και ιστορίες. Οπότε τα συγκεκριμένα πρέπει να είναι τα πράσινα που ήταν σαν αυτά που ερχόντουσαν μαζί με τους Air Purifiers της Xiaomi. Και ναι, είναι αυτά. Οπότε ήρθανε όλα τα φιλτράκια που είχα παραγγείλει. Για τα φιλτράκια μίλησα και στο προηγούμενο part, θα κάνουμε και το special επεισόδιο με τα Xiaomi. Οπότε είναι αυτό. Στόκαρα. Στόκαρα. Σας το είπα στο προηγούμενο βίντεο, μπορεί να λέγεται ο Σωτήρης είναι υπερβολικός ή του τα στέλνουν τσάπα. Όχι, παιδιά, άμα είναι στέλνουν τσάπα, θα στέλνουν κάτι μια φορά. Όχι εδώ πέρα κάτω φίλτρα. Οπότε το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Ένα φίλτρο και δεύτερο. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλά τα ενισχυμένα που αυτά, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο part, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορείς όταν μαζευτείς σκόνη από την έξω μεριά να πας με μια σκληρή βούρτσα ή με την ηλεκτρική σου τέλος πάντων για να μαζέψεις τη βρώμα τη πολύ απ' έξω. Στα άλλα, όχι τόσο γιατί είναι πιο πορώδη, ενώ αυτά έχουν την κασετίνα από μέσα που βγαίνει. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ καλή φάση. Ξεπεράσουμε γρήγορα. Με αυτό, καλή φάση. Και πάμε να δούμε το τελευταίο σακουλάκι. Και το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα, έτσι όπως το είχα πιάσει, βλέπω ότι εδώ πέρα έχει μια λαβή. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει. Ερχόμαστε, το τσιμπάμε λίγο εδώ πέρα και αρχίζουμε και κόβουμε. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε και από εδώ. Έλα, κόβουμε και από εδώ. Και βλέπουμε μια χαρτόκουτα. Και τι είναι, είναι. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, και αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι το δεύτερο κατσαρολάκι τη Xiaomi που είχα πάρει. Μαλακία τώρα που έκανα ξεχωριστό βίντεο για αυτά εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, είναι προς το τέλος του βίντεο. Είδαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στην αρχή. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα, πάλι το κατσαρολάκι της Xiaomi και το wok και το κατσαρολάκι τα είχα πάρει από δύο φορές, οκ. Okay? Γιατί, ναι, οκ, okay, εμάς είναι η πρώτη μας επαγωγική εστία και η άλλη είναι η εστία ηλεκτρική που μάλλον πρέπει να αλλάχτεί ή τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτά εδώ τα σκεύη δουλεύουν σε οποιαδήποτε επαγωγική εστία. Και ηλεκτρική και γκαζιού, αλλά η πιο πολύ για επαγωγική είναι σχεδιασμένη. Οπότε, άσχετα αν έχεις εσύ ή όχι την επαγωγική εστία της Xiaomi, αυτά εδώ πέρα τα σκεύη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Και μάλιστα από τη στιγμή που είναι Xiaomi και έχει αυτές τις μινιμαλιστικές γραμμές και τους λευκούς τόνους με το μαύρο και το γυαλιστερό από πάνω που είναι σαν κόσμημα και ιστορίες. Και αφού είδαμε ότι δούλεψε και καλά και σας ανέβασα και το βίντεο στο Instagram που έφτιαχνα τις φακιές. Και είναι και αυτό ότι άμα ο άλλος είναι fanboy με τη Xiaomi ή του αρέσει πάρα πολύ το design ενός προϊόντος, δεν θα σκεφτεί τίποτα και θα πάει να το παραγγείλει. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο κατσαρολάκι. Βέβαια με προβληματίζει λίγο αυτό εδώ πέρα το χτύπημα. Θα δούμε τώρα, γι' αυτό κάθισα και το άνοιξα ενώ μπορούσα να το ξεπερδέψω αρκετά γρήγορα. Και πάμε να δούμε αν είναι όλα κομπλέ. Και πάμε. Α! Ηλεκτρίστηκα, γαμώ το κερατό μου. Δεν με εξηγεί το δάχτυλο που το έχω φάει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε με ένα κομπλέ γιατί αυτό το χτυματάκι με προβλημάτισε. Όχι, και από την πάνω μεριά είναι μια χαρά. Και από ό,τι βλέπει, όλα μια χαρά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη φορά που το είχα δείξει, δεν σου είχα πει για αυτό το λαστιχάκι που έχει από πάνω για να μπορεί να το κρατήσει. Κολοβολεύει και δεν καίγεσαι, γιατί πήγα να το πιάσω λίγο από την άκρη και σε μάταγε. Οπότε, άλλο ένα κατσαρολάκι τη Xiaomi. Ναι, Σωτήριο, fanboy, κοίτα τι έφερε μέχρι κατσαρολάκια. Δουλεύει, ρε βλάκε. Δεν είναι ότι θα επαναφέρω κάτι Xiaomi που είναι τελείω άχρηστο. Οπότε, είναι αυτό. Πήγα, το δοκίμασα, ήρθε και το δεύτερο, έπεσε και κάποιο κινητό εκεί πέρα, το Ukitel το K10 πρέπει να ήταν, το γαμώ το κέρατό μου. Ελπίζω να μην έσπασε εκεί πέρα το πάτωμα, γιατί αυτό δεν νομίζω να πάει έπαθε τίποτα. Και πάρτο. Και αυτό που έπεσε τώρα ήταν το Supreme το κολοπίστολο. Εντάξει, γι' αυτό χαίστηκα. Οπότε, anyway, αυτά από μένα. Τα τελευταία δύο προϊόντα, εντάξει, τα είχαμε ξαναδεί. Οκ, okay, τα άλλα είχαν πιο πολύ ενδιαφέρον, όπως ήταν αυτό και το παιχνιδάκι που ήταν Cara Worth. Εδώ πέρα η κούπα του μονόκερου. Εδώ πέρα τα μπάντς για το Mi Band 2.
Okay, τα έχω ξαναδείξει στο κανάλι, αλλά είναι περιφύλλο αυτό. Ότι άμα είναι πάρει στο Mi Band 2, να ξέρει ότι υπάρχουν εναλλακτικέ και μπορεί να αλλάξει τα λουράκια και να τα φέρει λίγο στα μέτρα σου. Είδαμε και τα παγάκια εδώ πέρα που μου είχατε ζητήσει από ένα σύμβουλο αγορών. Είδαμε και το iBaby Care Monitor Mi 2S Plus που αυτό θέλει αναλυτικό review. Είδαμε μετά και αυτό εδώ πέρα που θα παίζει white noise. Δεν θα παίζει, θα βάλω εγώ μπαταρίε, θα το δούμε. Διάφορα πραγματάκια για όλα τα γούστα πάλι σε αυτό το mini unboxing. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.